Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Κατά 23% μειώθηκε αυτομάτως η λίστα των εκκρεμών υποθέσεων του παλιού νόμου Κατσέλη όταν τα δικαστήρια έγινε ψηφιακά στις 20 Δεκεμβρίου του 2018. Τότε διαπιστώθηκε ότι από τις 136.000 εκκρεμείς υποθέσεις πρώτης κατοικίας, περισσότερες από 30.000 ήταν διπλοεγγραφές. Εκεί που ποντάρουν όμως τραπεζίτες και κυβέρνηση είναι στην μετακίνηση των οφειλετών που έχουν ήδη υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ανοίξει στο κοινό στις αρχές Μαΐου. Ένα μεγάλο δέλεαρ γι' αυτό είναι η άμεση ρύθμιση των οφειλών. Συγκεκριμένο νέος νόμος προβλέπει την κατάθεση πρότασης από τις τράπεζες εντός ενός μήνα, καθώς και η άμεση καταβολή της κρατικής επιδότησης, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 20 με 50% επί της συνολικής δόσης. Νέα πνοή στο πρόγραμμα Golden Visa αναμένεται να δώσει η επέκτασή του πέρα από την αγορά κινήτων και σε επενδυτικά προϊόντα όπως ομόλογα και μετοχές που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2019. Παράγοντες της αγοράς πάντως αναφέρουν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ουσιαστική μεταβολή και αυτό διότι δεν θα επηρεάσει σημαντικά την βασική αγορά που παραμένει η Κίνα. Η επέκταση του προγράμματος εκτιμάται ότι μπορεί να δώσει νέες προοπτικές, ειδικά αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις που θέλουν φέτος να παρουσιάζονται σημάδια κόπωσης στους ρυθμούς έκδοσης αδειών διαμονής. Το πρόβλημα είναι ότι οι Κινέζοι έχουν μία αποστροφή στα χαρτιά και προτιμούν να αγοράζουν σπίτια, σημειώνει έμπειρος σύμβουλος που έχει αναλάβει πολλές υποθέσεις Κινέζων επενδυτών στη χώρα μας. Συνωστισμός πληρωμών συντάξεων και επιδομάτων την Μεγάλη Εβδομάδα, καθώς λόγω των εορτών του Πάσχα το Υπουργείο Εργασίας αποφάσισε να προπληρώσει τους συνταξιούχους προκειμένου να αποκτήσουν ρευστότητα κατά την εορταστική περίοδο. Εντός Μεγάλης Εβδομάδας θα καταβληθεί το δώρο Πάσχα και από τον ΟΑΕΔ, ενώ μέχρι τις 25 Απριλίου θα καταβληθεί και το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Στις 22 Απριλίου θα κατευληθεί και η πρώτη δόση στους δικαιούχους του επιδόματος ενοικίου, των οποίων οι αιτήσεις έχουν εγκριθεί εντός του Μαρτίου. Τοπικά κινείται χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δείκτημα να κυμαίνει σε 753,03 μονάδες, καταγράφοντας απόλυες 0,07% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.